Koei Tecmo Games, Team Ninja, Dead or Alive 6 Online Beta Test, Version 1DSC7, γεια σας φίλοι μου, Tossom. Παίζουμε τώρα το... μια beta έκδοση που μας δίνουν να μας κάνουν beta tester σε όλους. Ξέρετε τι παίζουμε το Dead or Alive, Virtual Fighter Style Fighting Game, το οποίο... πιο καλό είναι για μένα Virtual Fighter. Είναι ένα... για μένα είναι το Dress Up Doll Fighting Game. Από παλιές γενιές και όχι ακόμα, παλιότερα όχι τόσο πολύ, δεν υπήρχαν τα DLC και αυτά, τώρα γίνονται αυτά πλέον. Ξεκλείδωνε στις στολές συνήθως, τώρα επειδή υπάρχει το online, οι εταιρείες το εκμεταλλεύτηκαν πολύ και βγάλαν πάρα πολύ χρήμα. Έγινε το παιχνίδι με τα πιο πολλά DLC στα ρούχα, να ξέρετε. Μόνο online μας δίνει και τίποτα άλλο, δεν μπορούμε να παίξουμε τίποτα άλλο, στο options δεν χρειάζεται να δούμε κάτι άλλο, θα κάνω ένα μικρό βίντεο. Γιατί όλη την ώρα, παιδιά, υπάρχει πρόβλημα, κρασάρι, επειδή σου κάνουν disconnect κάποιοι μάγκες από την άλλη μεριά, επειδή είναι η beta έκδοση, κρασάρι το παιχνίδι. Δεν το σκέφτηκε αυτό η Tecmo να το κάνει λίγο κάτι για να μην μπορεί να το κάνει ο καθένας όπως θέλει. Γιατί ακόμα και σε beta έκδοση που δεν είναι εντάξει, το να κρασάρει εφαρμογή είναι εκνευριστικό. Τέλος πάντων όμως, τι λέω τώρα, ήδη βάλουν εδώ τα pre-orders έτοιμα τα έχουν για... και θα τσιμπήσουν πολλά λάχανα, το ξέρουμε. Ελπίζω αυτή τη φορά να βάλω ένα character customization. Βλέπω, μ' αρέσει η νέα στολή της Αγιάννη εδώ πέρα. Θυμίζει πολύ τη Raven με την κούκουλα που φοράει από τους Titans, από την DC Universe. Λοιπόν, δεν θέλω να βάλω previous opponent, connection quality θέλω να βάλω 4 κάτι για να παίζουμε λίγο ανθρώπινα. Θα παίξω 2-3 γύρους, δεν θα παίξω πολύ, μη σας πω 2. Να κερδίσω απλά τον ένα, να μπορέσω έτσι για το γαμώτο. Γιατί όλη την ώρα κάνω disconnect, μπαμ, crash η εφαρμογή, μένει εκεί πέρα, δεν κάνουμε τίποτα. Έχω δοκιμάσει πόσα βιντεάκια να κάνω και δεν μπόρεσα. Δεν απλά... τέλος πάντων. Είναι κακό αυτό. Εντάξει, στο Last Round που είχα πάρει φθηνά πριν καιρό στο PlayStation το 4 την έκδοση, ούτε δεν έβρισκα πέσιμο πουθενά. Έψαχνα room να βρω, κανείς δεν έπαιζε. Το Tekken, πιο πολύ παίζει ο κόσμος το Tekken. Το Dead or Alive, από ό,τι κατάλαβα, το παρατάνε πιο εύκολα σχετικά. Και το Street Fighter και το Tekken γενικά είναι τα πιο δημοφιλή μαζί με το Mortal Kombat, έχει κόσμο πάντα. Αυτά τα τρία επισκιάζουν πολύ το Dead or Alive. Αν και στην Ιαπωνία είμαι σίγουρος ότι δεν συμβαίνει αυτό. Στην Ιαπωνία είμαι σίγουρος ότι θα υπάρχει κόσμος που θα παίζει πολύ το Dead or Alive, ειδικά Virtual Fighter. Δεν έχω παίξει ποτέ, λίγο αν είχα παίξει κάποια στιγμή, νομίζω, το Virtual Fighter για το PlayStation 3. Καλό σήμα δείχνει, σαφώς. Το μπλε είναι το τέλειο, το πράσινο είναι πολύ καλό. Εδώ, να δούμε λίγο το Control Scheme. Η Special γίνεται με την Arena, πλέον μου είναι εύκολο και αυτό θα είναι και κακό γιατί ο άλλος τον μπορεί να σπαμάρει μια Super, επειδή γεμίζει πολύ εύκολα τουλάχιστον στην beta έκδοση. Θα αλλάξουν αυτά βέβαια, είμαι σίγουρος. Δεν θα είναι ακριβώς το ίδιο. Kick, throw κτλ. Όλα με ένα κουμπί λίγο πολύ, 2 γίνονται εδώ πέρα, δεν είναι σαν το Tekken. Ας ελπίσουμε ότι δεν είμαι ο ίδιος, γιατί πριν είμαι αυτό ο ίδιος όλη την ώρα. Ελπίζω να βαράω εγώ τώρα. Δεν καταλαβαίνω τι γίνεται βασικά, δεν... μπερδεύτηκα λίγο με τους χαρακτήρες, τέλος πάντων. Δεν πειράζει και να χάσω, γιατί τώρα θέλω να κάνω το βίντεο. Αν μπορέσω, αν κερδίσω, ίσως να μου αφήσει την ευκαιρία να παίξω το παιχνίδι ο άλλος, γιατί... γιατί παίζει, γιατί νίκησε beta test ο άλλος, τώρα είναι δυνατό. Μην κάνεις counter ποτέ, άμα δεν είσαι σίγουρος, μόνο αλόξικα θα δεις. Είναι άστα να πάνε. Παίζουν ρόλο και συνδέσεις βέβαια, γιατί εκεί που είναι καλή η δική μου συνδέση μπορεί να γίνει κακιά, έτσι, είναι και αυτό. Είναι ένα θέμα. Πρέπει να σταματήσω να βαράω νωρίτερα, γιατί λόγω του ότι θα έχω πρόβλημα... γιατί δεν πατώ την άμυνα, γιατί είμαι βλάκας. Κάνει κίνηση, το κάνω στάγιο μεταξύ. Είναι αυτή, ακριβώς το ίδιο πράγμα. Δεν ξέρω ποιος δεν έγραψε από ποιους, νομίζω αυτή από το Street Fighter. Το Dead or Alive είναι πιο μετά παιχνίδι. Φτάσω πω τα μάτια επιτέλους ότι δεν πρέπει. Άρχισα να λαγκάρουμε παρόλο που
Αλλά τώρα τι περιμένεις, από την πέμπτη έκδοση περιμένεις να δεις χαέρι, ας πούμε, δεν γίνεται. Γιατί το πάτησε αυτό, ήθελα να κάνω... Θα μου πεις και τόσο παίζει θαύμα, είναι τέλος πάντων. Να δούμε λίγο τις σχέσεις, αλλά μπορέσω. Αν μπορέσω. Γιατί δεν βλέπω να μπορέσω. Να το. Αυτή έτσι δουλεύει υπέρ. Ό,τι να είναι μου κάνει, φτιάχασα τον γύρο σαφώς, γιατί ό,τι να είναι κάνει. Προσπάθησα να κάνω το special βασικά και ήταν το πρόβλημά μου. Ας πρόσεχα, δεν πειράζει. Πάμε σε κανένα άλλο γύρο, να δοκιμάσουμε την τύχη μας. Όταν παίζεις online, πάντα test your luck είναι λίγο πολύ. Γιατί ακόμη και καλή σύνδεση, ή να πάει καλά η σύνδεση όπως είναι. Search for opponents. Πάμε να κάνουμε ένα search ξανά. Το παιχνίδι γενικά είναι εντάξει. Αυτό που βλέπω είναι την τώρα live ακόμη μια φορά. Δεν δείχνει να αλλάξαν και πάρα πολλά. Γενικά. Βασικά είναι ένα παιχνίδι το οποίο ακόμα και να μην παίζεις, να μην είσαι πολύ καλός σαν παίχτης, όταν παίζεις φαίνεται ότι παίζεις φανταστικά. Σε κάνει να δείχνεις προάς. Τέτοια είναι τέτοια φάση παιχνίδι, είναι από αυτά τα, αυτές τις περίεργες καταστάσεις που λες, ας πούμε, ξέρεις, δείχνω τέλειος όπως και να έχει το πράγμα. Δεν είναι σαν τα άλλα fighting game που φαίνεται λίγο πολύ ότι δεν τα πας καλά, γιατί δεν έχεις μάθει ακόμα το παιχνίδι καλά. Έχει βγει και μια ταινία πριν χρόνια, θυμάμαι, που ήταν πετυχημένο αρκετά από ό,τι μου είπανε, με βάση τα δεδομένα του Dead or Alive πάντα. Α, παίζουμε Kasumi τώρα. Αφού μαζί και counter. Τουλάχιστον να δούμε αν μπορέσουμε να πάρουμε νίκη, γιατί... Βλακία, κατά αυτό θέλει πιο κοντά να είσαι. Χαζομαρίζομαι. Για να πιάσεις λάβει τον αντίπαλο. Οι λαβές είναι λίγο... Δεν είναι δύσκολες να γίνουν, αλλά θέλουν εδώ, τρόπο, ας πούμε. Με πιάσε φρένζι. Έλα. Έτσι και αρχίσει ο άλλος από κοντά στο Dead or Alive, ξεχάστε το ότι... ξέρατε, ας πούμε, δεν είναι... Μπορεί να πατήσεις random κουμπιά και να βγάλεις κινήσεις στη διαφάση. Πάλι δεν μαθαίνω, τέλος πάντων. Μάλιστα. Λοιπόν, in conclusion, στις γενικές γραμμές. Δεν θέλω να τολμήσω να παίξω άλλο γύρο, γιατί φοβάμαι μην κρασάρει πάλι. Και όσο να είναι τέτοιο, πάμε να quit. Yes, πάμε να quit και πίσω. Ήθελα να δείξω έτσι ένα μικρό βίντεο πώς είναι το παιχνίδι. Καλή φάση, εντάξει, δεν λέω. Να δούμε και τους χαρακτήρες που μας δίνει βασικά, αν μπορέσουμε. Κάτσε να σας δείξω τι παίζει, για να μην κάνω εντέλος μικρό βίντεο, ας πούμε μια σταλίτσα και τελειώνουμε. Πάμε στο online. Μ' αρέσει που δεν μας δίνει ranked match, παρόλο που δεν θα μπορούμε να μεταφέρουμε από τη λέει στο store όταν το κατεβάζεις τα δεδομένα, τους βαθμούς από το ranked στο επίσημο release του παιχνιδιού. Τέλος πάντων, change character, να δούμε τους χαρακτήρες που έχουμε εδώ, να ξέρετε τι έχει να κάνετε. Λοιπόν, Kasumi, έχουμε τη φίλη μας την Kasumi. Ωραία. Έχουμε τον Ryu, τον Hayabusa, το φίλο μας, από το Ninja Gaiden σαφώς. Τον Diego, ο οποίος είναι αντιγραφή του Miguel από το Tekken. Έπρεπε να αντιγράψουν για ακόμη μια φορά ένα στον άλλον, όπως κάποτε είδε η Namco τον Bob π.χ. από το Street Fighter και έκανε. Όχι τον Bob, είδε τον. Ξέχασα το όνομά του από το Street Fighter το 4, το Χοντρούλι, και έκανε τον Bob, ας πούμε, Namco. Χαϊάτε, έχουμε το Χαϊάτε εδώ πέρα. Ο Ρούφος ήταν ο Χοντούλης, ναι, να θυμηθούν. Πολύ έτσι style, έτσι κουκούλες, πολύ έτσι Assassin's Creed, πήραν λίγο το στυλ, από ό,τι κατάλαβα.
και Αγιάννη. Οι υπόλοιποι δεν μπορείς ούτε καν τα μοντέλα να δεις, γιατί είναι η beta έκδοση. Απλά είναι εδώ. Εντάξει, κακός, αλλά σου λέει εντάξει τώρα η beta έκδοση αυτή δεν είναι ανολοκλήρωτη. Πάντως, αν αυτή είναι η πρώτη, το πρώτο release από χαρακτήρες, θα είναι πολύ μικρό το roster και θα αναγκαστείς να πάρεις μια έκδοση που να έχει λίγους παραπάνω, που σου λέει θα δώσεις 80-100 ευρώ. Παιδιά, περιμένετε για μένα, μην βιάζεστε. Μήπως δείτε κανένα sale τίποτα ακόμα και στις προσφορές με τους χαρακτήρες του extra, αν γουστάρετε το παιχνίδι. Και αν το γουστάρετε, δεν μπορώ να σου πω γιατί το γουστάρετε. Είναι καθαρά δικό σας, λοιπόν. Αυτά, δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Καλή φάση του Dendor Live γενικά. Μας βάλουν ήδη εδώ πέρα και τα pre-orders. Μπαμ, μας το κοτσάρανε. Ορίστε, πάρετε να έχετε και να τα κατεβάσετε. Λες και είναι κάτι το οποίο στη Ιαπωνία, ας πούμε, και στην Αμερική θα μπορέσουν να δώσουν πιο εύκολα λεφτά ο κόσμος για να πάρουν τα πάντα. Ειδικά αυτοί που έχουν κανένα μεγάλα κανάλια θα τα αγοράσουν, θα τα τσιμπήσουν, το ξέρετε λίγο πολύ. Τι γίνεται, τέλος πάντων. Από ένα βίντεο ακόμα, φίλοι μου, χαιρετώ. Άμα θέλετε, like, subscribe. Και θα κοιτάξω έτσι, θα βλέπω τι demo άλλο μπορώ να κατεβάζω αυτά γενικά. Όπως με το Resident Evil, που το Resident Evil τουλάχιστον δεν κράσαρε, δεν είχε τέτοιο πρόβλημα, έπαιζε normal. Ήταν και 30 λεπτά το Resident Evil, αλλά εντάξει, τουλάχιστον 30 λεπτά τα οποία τα είδαμε κανονικά. Αν και θα πρέπει να μας αφήνει το demo, δεν πειράζει να παίζουμε όσο θέλουμε. Αυτά, χαιρετώ και θα τα ξαναπούμε, φίλοι μου. Ελπίζω να σας άρεσε το Dendor Live 6. Μέχρι τότε, μέχρι το επόμενο βίντεο μας, τέλος πάντων, χαιρετώ και πάλι.